Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια. Χρήστος από Κυβέρη. Από Νιρεβέντη. Από Κυβέρη, Αργολίδα, απέναντι από τον Άφιν. Α, ωραίο. Χωριουδάκι, ε. Ναι, από τον Άφιν. Ναι, Παναθηναϊκός είσαι. Όχι ρε φίλε, Ολυμπιακάρα με πίεση. Φαίνεται από τη φωνή σου ρε παιδί, απλά ρώτησα να δω. Για πάμε. Είχα γραφτεί και μέλος από τα πρώτα. Φιλέσχη και είχα κερδίσει και τον Τάκη με την κόλμη τη δεύτερη. Τάκη χώσουσα, γιατί μας έχουν ζαλίσει τα αυτά με το Γουέμπλεϊ. Βέμπλε, δεν υπάρχει Γουέμπλε, ρε φίλε. Στον ερώτηση είναι αυτό. Λοιπόν, έχει ένα αυτό η γυναίκα μου, που είναι πιο φανατική από μένα. Έχει ένα. Ένα με τη γυναίκα του Παπαδόπουλου. Να, ναι. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, τώρα είναι στην Αθήνα η γυναίκα μου. Ναι. Θα σου στείλω για να το δούνε. Τι είναι. Το στείλε σε ένα βάζελο. Τι είναι. Που λέει για τα λεφτά που πήρανε και πλήρωσε ο Ασλανίδης. 3 εκατομμύρια. Ναι, μπράβο. Ναι. Γυναίκα μου, ναι. Είναι πιο φανατική από μένα. Λοιπόν, και εγώ δεν ξέρω το να τα ψάχω. Ναι. Αλλά το έστειλε σε ένα βάζελο, γιατί τώρα έχουν βγει και με το Γουέμπλε και μας ζαλίζουνε. Καρκίδια. Έστειλε σε ένα βάζελο. Ναι. Λοιπόν, ναι. Χάρηκα πολύ για τη... Χάρηκα πολύ για τη... Μπρίκη με το αυτό που πήραμε, η ομάδα. Ναι, εγώ ήμουν από μικρό παιδί στον Πειραιά, στη Σκυλίτσι, στο οικοτροφείο και με τον Τάκη είχαμε μιλήσει μια φορά που γράφτηκα μέλος. Ποιον Τάκη? Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, να είσαι καλά και περιμένω το χαρτί. Α, να πω και κάτι ακόμα. Σημαντικό. Η δουλειά έγινε στο Βερολίνο. Τι εννοώ τώρα. Μην πάει το μυαλό σας σε τίποτα ξενοδοχεία. Η δικιά μου η δουλειά έγινε. Μην πάει το μυαλό σας ξαναλέω σε τίποτα ξενοδοχεία που δεν βγαίνατε από το ξενοδοχείο. Βρήκα τον άνθρωπο. Έλληνα, Γερμανό, 40 χρόνια μένει εκεί. Δούλευε στην ΠΟΣ, έχει βγει σύνταξη, να μου βρει το χαρτί. Είναι το μόνο δώρο που περιμένω. Δεν θέλω κανένα άλλο δώρο. Το χαρτί, υπάρχουν ακόμα τα γραφεία. Τα κρατάνε αυτοί, δεν ξέρω. Καλά, οι Γερμανοί, παιδιά, για μένα, θα συνεχίσω αυτό που λέω. Για μένα η Γερμανία πρέπει να βορβαδίζεται κάθε 100 χρόνια χωρίς να κάνει τίποτα. Κακός λαός. Επανέρχομαι. Υπάρχουν το Ναζί κάτι γραφεία εκεί που στο διάλογο τα έχουνε. Από το πουθενά. Μια βόλτα πήγα εκεί να πιούμε μια μπύρα, αρχίδια. Λοιπόν, τέλος πάντων, μια ώρα ουρά, έκανα μίσος εκεί μπύρα είπα. Τέλος πάντων, λοιπόν, και βρήκα αυτόν τον άνθρωπο, θα μου στείλει, όχι εδώ τα ελληνικά τότε, το φιλικό που γινόταν εδώ, κάποια πρακτικά γραφόντουσα σε απογευματινές εφημερίδες, στο Βήμα και στη Βραδινή. Νομίζω στη Βραδινή. Υπήρχαν και τότε εφημερίδες στην Γκεστάμπο. Και μου λέει τα καστοφέρα, του λέω, άστο, δεν θέλω να μου το φέρεις, εάν δεν ορκιστείς. Θα έρθει Χριστούγεννα. Να κάνει με εδώ με τους γονείς του, τι μου λέει, δεν θυμάμαι. Θα μου το έχει. Έχει άκρη. Εδώ, παράδειγμα. Εδώ θα είναι η σβάστικα. Εδώ θα γράφει κάτι αρχίδια. Ε? Και στα από, ξέρω εγώ, εσές τη γράφει. Εδώ θα γράφει Παναθηναϊκός. Όχι, δεν γράφει. Α, όχι, δεν γράφει Παναθηναϊκός. Μου το είπε. Αυτό δεν το ρώτησα τι θα γράφει. Γράφει εσές. Εκείνη την ώρα ήθελα, με πιάσανε τα νεύρα μου. Παρόλο που δεν γουστάω τον Παναθηναϊκό, με πιάσανε τα νεύρα μου. Δηλαδή οι πούστιδες λέει Παναθηναϊκοί, πήγανε μετά. Και δίπλα γράφει. Όχι Παναθηναϊκός με τίποτα, μου το είπε.
Έγραφε «Πάω Αθήνα», κάτι τέτοιο. Και φωτογραφία. Μπροστά, όχι από την πλευρά της λεωφόρου, από την απέναντι πλευρά. Ήταν η παράταξη των δύο ομάδων. Γιατί το ρώτησα μου τα είπε αναλυτικά αυτά. Και να δω μετά, Βαζελάκια, τι θα μου λέτε. Είσαι η ντροπή της Ελλάδος. Είσαι οι προδότες, πολέμαγαν τότε όλοι στα βουνά και εσείς παίζατε φιλικό, όπως το είχα κρύψει τόσο καιρό, το είπα πριν κανένα μήνα, το ίδιο έκανε και ο Άρης. Και ο Άρης έπαιξε φιλικό με την Γκεστάμπο. Αυτά τα δύο μπουρδέλα. Λοιπόν, το μεγαλύτερο δώρο των Χριστουγέννων που δεν έχω πάρει μέχρι τώρα, έχω πάρει δώρα, αυτά που παίρνετε εσείς και εγώ, τι έχω πάρει. Δεν έχω πάρει ούτε Πόρσε, δώρο, αλλά αυτό θα είναι ένα χαρτί. Θα είναι ανώτερη από την Πόρσε και από τη Φεράρι. Αυτό το χαρτί. Αυτό το χαρτί ανώτερο από την Πόρσε και τη Φεράρι θα είναι. Και μετά σταματάω και εκπομπή και πάω να πεθάνω και στα αρχίδια μου. Τελείωσα εγώ μετά. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εμπρός.